Με τον ερχομό της άνοιξης, τα φυτά, τα δέντρα και τα άνθη χρειάζονται κάποια ιδιαίτερη φροντίδα ώστε να ανθοφορήσουν ή να καρποφορήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα. Στη βροντίδα αυτή που απαιτείται αναφέρθηκε ο κύριος Δολαψής. Αυτή την περίοδο πλέον ξεκινάει και η άνοιξη. Όλα τα φυτά μας αυτά που έχουμε στο σπίτι τα προσέχουμε από την άποψη να είναι η εικόνα τους να είναι καλή και από εκεί και πέρα επειδή πέρασε ένας δύσκολος χειμώνας καλά θα είναι αν έχουν κάποιο πρόβλημα από ασθένεια να το παρατηρούμε και αναλόγως να επεμβαίνουμε. Η λίπανση είναι πάρα πολύ βασική γιατί τώρα με το που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες τα φυτά ενεργοποιούνται οπότε έχουν μεγαλύτερες ανάγκες σε τροφή. Αυτή είναι η εποχή, είναι η εποχή του κυκλάμινου θα έλεγα, γιατί ξεκινάει και έχει αρκετά μεγάλη διάρκεια. Όσον αφορά τώρα για τους κήπους μας έξω, καλό είναι τώρα επειδή ανήκει ο καιρός να γίνει κάποιο σκάλισμα, να γίνει η λίπανση, αν υπάρχει ο καθαρισμός του κήπου μας. Αυτή την εποχή επίσης είναι η κατάλληλη για να κλαδέψουμε τις τρενταφυλές μας. Όπως και όλα τα οποροφόρα, γενικά έχει πάρα πολύ μεγάλη, δηλαδή έχει δουλειά ο κήπος ξεκινάει από εδώ και πέρα. Ένα λουλούδι που βρίσκεται στο απόγειο της ανθοφορίας του την εποχή αυτή είναι το κυκλάμινο, το οποίο επίσης θέλει προσοχή για να διατηρηθούν ζωντανά τα πανέμορφα ποικιλόχρωμα άνθη του. Το κυκλάμινο είναι πιστεύω ο βασιλιάς των λουλουδιών αυτήν την εποχή γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη ανθοφορία. Το πιο σημαντικό για μένα στην καλλιέργεια του κυκλάμινου είναι να μην το έχουμε σε πάρα πολύ ζεστό μέρος. Δηλαδή το κυκλάμινο δεν αγαπάει πολύ τη ζέστη. Απ' την άλλη βέβαια δεν μπορεί να παραμείνει και έξω γιατί όταν οι θερμοκρασίες είναι αρνητικές υπάρχει περίπτωση να παγώσει. Οπότε επειδή τώρα μπορούν πιστεύω αυτοί που αγαπάνε τα λουλούδια να το έχουν ας πούμε στο μπαλκόνι τους σε κάποιο προστατευμένο μέρος ή βλέπω πολλές φορές που έχουν τις διαφάνειες στα μπαλκόνια, οπότε η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από το μηδέν, δηλαδή καλό θα ήταν να τα έχουν από εδώ και πέρα έξω παρά μέσα στο σπίτι τους. Το κυκλάμινο θέλει έναν καθαρισμό από τα λουλούδια που μαραίνονται έτσι ώστε να βγάζει συνέχεια καινούργια μπουμπούκια. Η λίπανσή του είναι εύκολη, θέλει ένα σύνθετο λίπασμα με λίγο περισσότερο κάλιο μέσα και δεν θέλει πολύ υγρασία, δηλαδή να μην το ποτίζουμε από πάνω από τα φύλλα. Καλό θα ήταν ας πούμε, να ποτίζεται κάτω στο πιατάκι, αλλά να μην μένει όμως και πολύ νερό γιατί μετά σαπίζουν οι ρίζες του. Θα έλεγα συνοψίζοντας ότι το πιο βασικό είναι η θερμοκρασία για μένα να μην είναι πάνω από 20 βαθμούς. Όσον αφορά στα φυτά εσωτερικού χώρου, ενώ σε άλλες περιοχές της χώρας μας τέτοια εποχή μπορούν να βγουν στο μπαλκόνι, στον Εύρο, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, πρέπει να μένουν μέσα στο σπίτι για να μην χαλάσουν. Πιστεύω ότι είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή τα φυτά εσωτερικού χώρου που τα έχουμε εμείς ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα τα έχουν έξω στα μπαλκόνια τους, για μας είναι λίγο νωρίς. Δηλαδή πιστεύω ότι μπορούν να βγουν αρχές Απριλίου. Τότε θα είναι καλύτερα. Τα άνθη και τα φυτά που παραμένουν σε εξωτερικούς χώρους το χειμώνα θέλουν και αυτά λίπανση και περιποίηση ώστε να αναγεννηθούν και να δυναμώσουν την άνοιξη, σημείωσε ο κ. Δολαψής. Αυτά από εδώ και πέρα πιστεύω με το που θα ανεβούν οι θερμοκρασίες και με μια λίπανση που πρέπει να γίνει, γιατί επιμένω σε αυτό, γιατί όταν τα φυτά είναι σε γλάστρες, επειδή το χώμα είναι περιορισμένο, οπότε τα φυτά παίρνουν όλα τα θρεπτικά στοιχεία. Με το που θα ανεβεί η θερμοκρασία και με μια λίπανση που θα κάνουμε, κατευθείαν θα ζωντανέψουν από μόνα τους. Δεν πιστεύω ότι έχουν κάποιο πρόβλημα. Παρά την οικονομική κρίση, οι τιμές είναι πολύ προσιτές, ώστε οι λάτρες των λουλουδιών και των φυτών να μπορούν να εμπλουτίσουν και να ομορφύνουν τον κήπο ή τη βεράντα τους. Αυτή την εποχή, εκτός το κυκλάμινο που είναι σε πάρα πολλά χρώματα και είναι τώρα, θα έλεγα, η εποχή του, επίσης υπάρχει η πρίμουλα. Το κυκλάμινο είναι στα 3 ευρώ το μικρό και στα 5 ευρώ το μεγάλο. Η πρίμουλα που είναι στο 1,20 που είναι και αυτό έτσι, θα έλεγα, χειμερινό φυτό, δηλαδή αντέχει στο κρύο, μπορούμε να το έχουμε έξω στο μπαλκόνι μας. Και φυσικά ο πανσές, ο οποίος είναι ο μίνι, είναι στο 1 ευρώ αυτή τη στιγμή. Έχουμε 12 χρόνια το έχουμε το φυτόριο σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Βλέπω τον κόσμο ότι υπάρχει το ενδιαφέρον, δηλαδή και στα χρόνια της κρίσης που περνάμε εδώ και τελευταία 7 χρόνια, δεν θα έλεγα ότι υπάρχει φοβερή πτώση
στο ότι, ξέρω να πούμε ότι ο κόσμος δεν ψωνίζει. Παίρνει λουλούδια, γιατί αυτοί που αγαπάνε τα λουλούδια τα αγαπάνε για μια ζωή, πιστεύω. Δηλαδή δεν είναι κάτι περιστασιακό. Δηλαδή και τώρα, ας πούμε, ένα-δυο λουλούδια τα οποία κοστίζουν από ένα 20 να πάρει κάποιος, ξέρω εγώ, με το χώμα του και αυτό θα δώσει 5-6 ευρώ. 5-6 ευρώ νομίζω μπορούμε να διαθέσουμε.